I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Yeah. Yeah. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Full Court Cast. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Χριστίνα Σκέτζιου. Χριστίνα, θα ήθελα να πω μία-μία τις ειδικότητες, αλλά είναι τόσες πολλές που νομίζω ότι θα θέλουμε μία εκπομπή μόνο για να καλύψουμε αυτές. Ισχύει. Ας πούμε τα τελευταία, ναι. Τα τελευταία. Καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω από την αρχή. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για σένα, για την καριέρα σου γενικότερα, για την Κύπρο, γιατί τελευταία σε βλέπουμε πολύ συχνά και χαιρόμαστε γι' αυτό εδώ πέρα. Έτσι, θέλω να ξεκινήσω από την αρχή, να σε γνωρίσει ο κόσμος, να μας πεις πώς έγινε η πρώτη σου γνωριμία με το άθλημα της καλαθόσφαιρας και ποιες είναι και οι πρώτες σου αναμνήσεις από αγώνες μπάσκετ. Γενικά, εγώ επειδή είναι πάρα πολύ αντιδραστικό πνεύμα, ο μπαμπάς μου, βέβαια έχει πεθάνει, αλλά από πολύ μικρή και εμένα και τον αδερφό μου, μας αυτούσε προς τον αθλητισμό. Εμένα με είχε κερδίσει το μπάσκετ. Άσχετα από ο μπαμπάς μου και ο νονός μου τότε, ασχολιόντουσαν όσους ήταν και παράγοντες δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Εγώ επειδή ήμουν αντιδραστικό πνεύμα, δεν ήθελα τίποτα να συνδέεται με κάτι ή κάποιον που γνωρίζει καταστάσεις πρόσωπα. Και όλα αυτά. Ήθελα να κάνω κάτι το οποίο δεν θα συνδέεται με κάποιο δικό μου γενικό πρόσωπο ή με κάποιο γνωστό μου, έτσι ώστε να κάνω αυτό που θέλω και αυτό που μου αρέσει με την αξία μου. Έτσι, εγώ οδηγήθηκα πιο πολύ προς το μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, έπαιζα σε ομάδα στα Γρεβενά, στη γενέτειρά μου από όπου και ξεκίνησα. Και από εκεί ξεκίνησε έτσι μια πορεία η οποία δεν σχεδιάστηκε, δηλαδή δεν ήταν όνειρό μου να ασχοληθώ έτσι πιο πολύ, πιο ενεργά με τον μπάσκετ. Γι' αυτό και σπούδασα φιλολογία, στη συνέχεια σπούδασα δημοσιογραφία, όταν ήδη είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με το χώρο του μπάσκετ ως διερμηνέα σε κάποιες ομάδες και στην Εθνική Ελλάδος. Έτσι ουσιαστικά έγινε η πρώτη μου γνωριμία με το χώρο του μπάσκετ. Και από εκεί σπούδασα δημοσιογραφία, όπως σου είπα, και η μία δουλειά έφερε την άλλη. Δηλαδή, η πρώτη μου μεγάλη δουλειά μετά από τη συνεργασία μου με την Εθνική Ελλάδος ήταν ως γραφείο τύπου επικοινωνία στον Άρη στη Θεσσαλονίκη, όταν ο Άρης πάντα είναι ο Άρης στους πρώτους του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά τότε ο Άρης αγωνιζόταν και στην Ευρώπη με πάρα πολύ καλή παρουσία και πολύ μεγάλη δυναμική. Δηλαδή, ήμουν εκείνα τα χρόνια στον Άρη, τη σεζόν 2009-2011. Μετά ήρθα στην Κύπρο. Έχω μείνει στην Κύπρο, θέλω να σου πω. Έχω βγάλει χειμώνα στην Κύπρο, όπως λέμε εμείς εδώ. Εργαζόμουν σε μια εταιρεία. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Έκανα πολλούς φίλους. Αυτός ουσιαστικά είναι και ο λόγος που με συνδέει με την Κύπρο. Αφενός, γιατί έχω πάρα πολύ καλούς φίλους, αδελφικούς φίλους. Και αφετέρου, γιατί έχω μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία της Καλαθόσφαιρας. Όπου όταν γίνονται μεγάλα ευρωπαϊκά ή παγκόσμια γεγονότα, έρχομαι και εγώ να βοηθήσω έτσι από τη δική μου πλευρά για να φέρουμε στις πέρας όλες τις διοργανώσεις αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε λίγο στη μπασκετική σου πορεία. Μίλησε μας λίγο για αυτή την αγωνιστική πορεία στο άθλημα. Από ποια ηλικία ξεκίνησες? Άρχισα να αγωνίζομαι από τα 10 μου. Να αγωνίζομαι όμως από τα 10 μου, δηλαδή να είμαι σε ομάδα. Κορασίδων, φαγκορασίδων, εκεί όλα εφηβικά μετά. Εκεί σταμάτησα. Ουσιαστικά, μόλις πέρασα στο πανεπιστήμιο, σταμάτησα αυτή η αγάπη μου και άρχισα να ασχολούμαι πιο ενεργά, βοηθώντας και συμμετέχοντας σε ομάδες. Δηλαδή, ξεκίνησα ως διερμηνέας, μετά, όπως είπα, έφυγα ήμουν στο εξωτερικό για προπτυχιακό στη φιλολογία και εκεί, στην Ισπανία το 2007, συνεργάστηκα με την Εθνική Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας ως διερμηνέας. Μετά γύρισα στην Ελλάδα, έκανα κάποιες περαιτέρω σπουδές, πήγα στον Άρη, ήρθα στην Κύπρο, από την Κύπρο γύρισα στην Ελλάδα, ήμουν στο Φάρο Κερατινού για κάποια χρόνια, μετά πήγα στον Ιωνικό, για κάποιους μήνες στον Ήφε στο Λίμνο και ξαναγύρισα από πέρυσι στον Ιωνικό, που ήμουν γενική διευθύντρια πέρυσι και φέτος και γενική διευθύντρια, αλλά έχω και λίγο πιο αναβαθμισμένο ρόλο αυτό της Προέδρου της ομάδας.
Και είσαι και η πρώτη πρόεδρος που, γυναίκα πρόεδρος που βλέπουμε σε ελληνική ομάδα. Τουλάχιστον έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, απλά δεν είχε τόσο ενεργό ρόλο η πρόεδρος της ομάδας. Εγώ έχω ενεργό ρόλο. Πάμε λίγο πίσω όμως, θέλω να μείνουμε λίγο στον Άρη, επειδή ήταν ωραία χρόνια τότε, όπως είπες και εσύ. Πολύ ωραία. Τι θυμάσαι, έτσι, τι σου έχει μείνει στο μυαλό από εκείνα τα χρόνια? Η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ δύσκολα τους πρώτους μήνες ενασχόλησης μου στον Άρη, γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή, ήμουν γυναίκα, το τονίζω αυτό, όπου είχα βρει πάρα πολλά μεγάλα εμπόδια. Μου δημιουργούνταν δηλαδή δυσκολίες από καθημερινά απλά πράγματα μέχρι τα πιο σημαντικά. Δηλαδή δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι μια γυναίκα και μικρή ήρθε για να κάνει κουμάντο, ας πούμε, ή να βάλει τάξη σε ό,τι υπήρχε τότε στο γραφείο τύπου. Πέρασα δύσκολα από την άποψη ότι όχι απλά δεν με δεχόντουσαν, αλλά δεχόμουν και απειλές με απειλητικά γράμματα, απειλητικά τηλεφωνήματα, ότι τι κάνεις εσύ εδώ, θέλουμε να φύγεις, δεν έχεις καμιά θέση στην ομάδα μας. Μου χαράκαναν το αυτοκίνητο. Έζησα κάποιες καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά και τότε που τα συζητούσα και με συναδέλφους μου και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ήταν πρωτόγνωρες. Δεν είχαν γίνει ούτε σε άντρα, αλλά σε γυναίκα, εντάξει, ήμουν από τις λίγες γυναίκες που υπήρχαν στον χώρο τότε. Τώρα, βέβαια, ευτυχώς τα πράγματα έχουν εξελιχθεί και υπάρχουν πολύ περισσότερες γυναίκες, οι κοπέλες που ασχολούνται με τον αθλητισμό και με τον μπάσκετ ειδικότερα. Αλλά τότε ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, γιατί αντιμετώπιζα πράγματα τα οποία δεν μπορούσε ο νους να τα αντιληφθεί. Και θυμάμαι ότι είχα προπονητή μου τότε τον Μπλατ και τον Μπλατ μέσα σε αυτούς τους προπονητές που είχα, που με έβλεπε έτσι στεναχωρεμένη, δεν ήθελα να μιλάω, είχα απομακρυνθεί από τον κόσμο, δεν είχα πολύ όρεξη γενικά. Και μου έλεγε: Χριστίνα, αν θέλεις να πετύχεις αυτό το χώρο, πρέπει να ξεχάσεις τους φόβους σου, πρέπει να καταλάβεις ότι είναι ανθρώπινο το χώρο και ότι πάρα πολύ δύσκολα θα σε δεχτούν, αλλά πρέπει να δουλεύεις και με τη δουλειά σου να αποδείξεις ότι πραγματικά αξίζει να είσαι εδώ. Και κάπου εκεί μου έγινε ένα κλικ στο μυαλό και λέω: Όπα, κάτι παραπάνω θα ξέρει ο άνθρωπος αυτός με την εμπειρία και τις ελληνικές που έχει. Οπότε ακολούθησα τη συμβουλή του και έτσι, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσες βολές, ας πούμε, και αν δεχτώ, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, θα με στεναχωρήσει προς στιγμή, αλλά από εκεί πέρα θα κάνω και θα σκεφτώ Χριστίνα για να ασχολούνται μαζί σου, κάτι καλό κάνεις. Οπότε λίγο το έχω ξεπεράσει αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, στον Άρη έζησα πάρα πολύ ωραίες στιγμές, γιατί με τα ταξίδια, με τα παιχνίδια, τότε τα ευρωπαϊκά, και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη τα παιχνίδια, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μια 23χρονη που βρισκόταν σε ένα χώρο και με αρκετές αρμοδιότητες να φέρεις πέρας. Ήταν γενικά το κλίμα πάρα πολύ καλό. Οι παίκτες, οι προπονητές, η διοίκηση, τα κορίτσια στο γραφείο που πραγματικά τις αγάπησα τόσο πολύ και ακόμα και σήμερα έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Με βοήθησε όλο αυτό το κομμάτι να στήσω την μπασκετική μου προσωπικότητα, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Άρης ήταν η αρχή όλων αυτών που ακολούθησαν. Ήταν και όπως λένε, αν περάσεις από τον Άρη και περάσεις μαλόβητος, σημαίνει ότι αξίζεις και θα κάνεις καλή πορεία από εκεί και πέρα, όπως είναι και για κάποιες άλλες ομάδες. Πιστεύω ότι πραγματικά αυτό ήταν έτσι. Ισχύει αυτό που μου έλεγαν τότε, που εγώ δεν το καταλάβαινα βέβαια, λόγω της νεαρής της ηλικίας. Πάντως, ένα από τα κομμάτια, όσο σε έχω γνωρίσει, εντάξει, είναι μικρό το χρονικό διάστημα που σε ξέρω εγώ, αλλά κατάλαβα μέσα ότι είσαι μια δυναμική γυναίκα, έχεις ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν επίσης ένας από τους λόγους που έμεινες, ενώ παρόλο το γεγονός ότι περούσες τόσο δύσκολο μέχρι να σου πει ο Πλάτ αυτό που σου είπε και να γίνει το κλικ που όπως είπες και εσύ, επέμενες, και από μόνη σου δηλαδή. Έχω πάρα πολύ δυναμικό χαρακτήρα. Σε σημείο κάποιοι να με χαρακτηρίζουν ότι έχω γεννηθεί σε λάθος σπίτι. Έπρεπε να είμαι άντρας. Πραγματικά, αν δεν έχεις προσωπικότητα και αν δεν έχεις δυναμική και δυναμισμό, δεν μπορείς να επιβιώσεις αυτό το χώρο. Και αυτό σου το λέω με πάσα ειλικρίνεια, γιατί σε αντιμετωπίζουν τόσο υποτιμητικά κάποιες φορές, που αν δεν έχεις τη δύναμη και το σθένος να τους αντιμετωπίσεις τα ίσια, πιστεύω ότι θα χάσεις.
Εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και για τον εαυτό μου και για αυτό που κάνω, γιατί πραγματικά προσπαθώ να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Ό,τι δουλειά μου αναθεθεί, προσπαθώ να τη φέρω εις πέρας 100%. Και πρέπει να είσαι δυναμικός, πρέπει να έχεις σταγανό, πρέπει να έχεις δυνατή προσωπικότητα και για να αντιμετωπίσεις τα σχόλια και να αντιμετωπίσεις τους άντρες και να αντιμετωπίσεις όλους τους ανθρώπους αυτούς που πρέπει να σε απαρτίζουν και να βρίσκονται δίπλα σου, και είτε είναι συνεργάτες, είτε είναι παίκτες, είτε είναι προπονητές, είτε είναι προπονητικό staff, το οτιδήποτε. Πρέπει να έχεις δυναμισμό. Αν είσαι γατούλα και λες ναι, καλημέρα, τι κάνετε, δεν μπορείς να επιβιώσεις αυτό το χώρο. Ακόμα και αν έχω κατηγορηθεί ότι είμαι αφυρόστομη, ότι είμαι πολύ απότομη στη δουλειά, εννοείται, εντάξει, γιατί στη δουλειά με τη ζωή είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι διχασμένη προσωπικότητα. Πώς είναι άλλη το πρωί, άλλη το βράδυ. Δεν έχω καμία σχέση στη δουλειά και στη ζωή μου, στην προσωπική ζωή μου. Τη δουλειά, όπως σας προανέφερα, είναι πάρα πολύ δυναμική. Σε σημείο να ουδιάζω, να ορίζω, αλλά δεν το κάνω αυτό για να μπορέσω να επιβληθώ με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι ένας τρόπος επιβίωση. Αν δεν έχεις δυναμισμό, αν δεν ταχθείς απέναντι στον άλλον για να μπορέσεις να του επιβάλλεις, μέσα σε εισαγωγικά το επιβάλλεις τη γνώμη σου, γιατί όταν κατέχεις μια θέση, πρέπει ο άλλος που είναι απέναντί σου να μπορέσει να ακούσει αυτό που σου λέει, που του λες, και να το κάνει. Θέλει και αυτό τον τρόπο του. Έμενε λοιπόν αυτός ο τρόπος. Ήταν αυτός, να είμαι ιδιαίτερα δυναμική, επιθετική σε πολλές στιγμές και εκφάνσεις της ζωής μου, αλλά πάντα με σεβασμό, εξυπνάδα και... Έναν τρόπο που ναι, ναι, να είμαι αυστηρή, αλλά να μην είμαι αγενής. Γιατί άλλο το να είσαι αυστηρός και άλλο το να είσαι αγενής απέναντι σε έναν άνθρωπο. Εγώ το κάνω με πάρα πολύ αγάπη αυτό. Ακόμα και όταν είμαι αυστηρή, ακόμα και όταν φωνάζω και όταν δουλειάζω για να γίνει σωστά μια δουλειά, δεν το κάνω για να προσβάλλω τον άλλον. Το κάνω γιατί θέλω να γίνει σωστά η δουλειά μου. Και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, και αυτοί που είναι δίπλα μου, καταλαβαίνω ότι δεν το κάνω με κακία, δεν το κάνω με, ας πούμε, θέλοντας να σε προσβάλλω. Το κάνω γιατί έτσι έχω βρει τον τρόπο για να μπορεί να γίνεται η δουλειά μου σωστά. Αυτό το έχουν βιώσει για τα παιδιά και οι συνεργάτες μου στην Κύπρο. Γι' αυτό και πραγματικά τους αγαπώ πάρα πολύ, όλα τα παιδιά στην Ομοσπονδία. Γιατί ήταν αυτό. Είδανε μια Χριστίνα ξαφνικά κάποια χρόνια πριν μπροστά τους, η οποία είχε ένα χαρακτήρα πάρα πολύ εκρηκτικό, που φώναζε, που έκανε, που ήθελε να επιβληθεί, που ήθελε να ηγείτο. Και ξαφνικά τα παιδιά που ήταν στο χώρο τους, στις θέσεις τους, βρήκαν έναν άνθρωπο φύτευτο μπροστά τους και κάπως άσκησαν για αυτά τότε. Αλλά πραγματικά κατάλαβαν ότι δεν έχω κακία, ότι αυτό που θέλω είναι να τους βοηθήσω για να βγάλουμε τη δουλειά. Και είμαι χαρούμενος άνθρωπος γενικά στη ζωή μου. Δεν έχω κακία, ούτε το κάνω με κακία. Γι' αυτό και έχουμε δέσει πάρα πολύ, γι' αυτό είμαστε ουσιαστικά και μια οικογένεια, γι' αυτό και κρατάμε σχέσεις και πέραν από τη δουλειά. Και γι' αυτό και είμαι και χαρούμενη που τους έχω και στη ζωή μου, όπως και όλους τους άλλους τους φίλους μου και συνεργάτες μου στην Κύπρο. Γιατί πραγματικά δεν είμαι πολύ εύκολος άνθρωπος στο να δουλέψεις και να συνεργαστείς μαζί μου. Το παραδέχομαι. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Είμαι πάρα πολύ περίεργη στη δουλειά. Και όταν κάποιος με αντέξει, θα καταλάβω ότι με έχει αντέξει και θα καταλάβω ότι πραγματικά με αγαπάει και με θέλει στη ζωή του. Γι' αυτό και έχουμε τόσο καλές σχέσεις με τα παιδιά στην Κύπρο. Έχεις αναλάβει αρκετά projects και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές, ναι. Ναι, ναι. Μίλησέ μας έτσι για αυτές τις εμπειρίες σου εκτός Ελλάδος. Δεν έχει καμία σχέση το τι διοργανώνεις ή το τι δημιουργείς, ας πούμε, στην Ελλάδα με αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή, έχω κάνει δουλειές και δικές μου δουλειές στο Ισραήλ, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, εννοείται στην Κύπρο, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Αυτές είναι κάποιες από τις χώρες που τώρα μου έρχονται στο μυαλό. Project τα οποία είναι δύσκολα, που τα αναλάμβανα εξ ολοκλήρου, που έπρεπε να τα φέρω πέρα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μια οργάνωση για να σε δώσω να καταλάβετε πρέπει να ξεκινήσει να διοργανώνεται 2 μήνες πριν. Και εγώ είχε τύχει να τη δουλέψω και 15 μέρες πριν και 10 μέρες πριν.
που σημαίνει ότι στο δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο κοιμόμουν στις τρεις μέρες μία φορά. Δεν προλάβαινα να κοιμηθώ παραπάνω. Δεν ξέρω πώς άντεχα τότε, μάλλον ήμουν και πιο μικρή και άντεχα. Αλλά γενικά, πέρα του αυτού, που όντως ίσχυε, γιατί δεν κοιμόμουν πολλές ώρες όταν είχα τέτοιου είδους διοργανώσεις και από το άγχος και από την πίεση, γιατί ήταν σε μια ξένη χώρα, ξένες γλώσσες. Οι συνεργάτες μου, οι περισσότεροι δεν μιλούσαν αγγλικά. Οπότε, εντάξει, λόγω του ότι μιλάω και άλλες ξένες γλώσσες πέραν των ελληνικών και των αγγλικών, μιλάω αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά. Έχω κάνει και κινέζικα. Τέλος πάντων, μπορώ να συνεννοηθώ και σε άλλες γλώσσες. Απλά είχα πάρα πολύ άγχος να μπορέσω να συνεννοηθώ για να τα φέρουμε όλα αυτά σε εύλογο διάστημα εις πέρα. Δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχει στο εξωτερικό μια αξιοκρατία που δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν είμαι βέβαια αν υπάρχει στην Ελλάδα. Ή υπάρχει, αλλά υπό συνθήκες. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, σου αναθέτουν ένα project και σου λένε αυτό πρέπει να γίνει έτσι, έτσι και έτσι. Δεν μπορείς να παρεκκλίνεις από αυτό το σχεδιασμό ή το χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και άγχος. Αλλά όλα τα πράγματα γίνονται αξιοκρατικά. Κάτι τέτοιο ισχύει και στην Κύπρο, έχω να σου πω. Ότι είναι τόσο οργανωμένη η Ομοσπονδία στην Κύπρο, που γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος ουσιαστικά που ανατίθεται στην Ομοσπονδία από τη FIBA, τόσα πολλά project και κάθε σχεδόν καλοκαίρι υπάρχει και μια διεθνής διοργάνωση που λαμβάνει χώρα στην Κύπρο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Γιατί θέλω να πω ότι πραγματικά ότι γίνεται μια σπουδαία δουλειά και από τον πρόεδρο και από τον διευθυντή στην Κύπρο και τον κύριο Μουζουρίδη και τον κύριο Αντωνίου και όλα τα παιδιά που εργάζονται στην Ομοσπονδία. Γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο για μας που ξέρουμε, είναι εύκολο για αυτούς που δεν ξέρουμε και δεν έχουν γνώση το πόσο δύσκολο είναι να πάρεις μια διεθνή διοργάνωση της FIBA στην Κύπρο. Και γίνεται σπουδαία δουλειά εκεί. Δηλαδή, εγώ όταν έρχομαι, είναι σχεδόν έτοιμα. Δηλαδή, εκεί που περιμένω να κάνω 1000 πράγματα, τα 900 είναι έτοιμα. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολλή δουλειά και πολύ πιο πριν. Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον. Και γι' αυτό αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που η FIBA εμπιστεύεται και αναθέτει τόσο σπουδαία project στην Κύπρο. Μην ξεχνάμε ότι πριν το Σεπτέμβριο, πριν ένα μήνα, η Κύπρος ήταν η πρώτη η οποία ανέλαβε να διοργανώσει την πρώτη μεγάλη διεθνή διοργάνωση της FIBA εν μέσω πανδημίας. Ήταν το πρώτο bubble που έγινε στην Κύπρο. Δεν είχαμε καθόλου γνώση για το τι θα αντιμετωπίσουμε. Δεν υπήρχε manual για κάποια πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζαμε και τα βλέπαμε πρώτη φορά, όπως ήταν τα COVID test, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνονταν τα παιχνίδια, πώς θα έρχονταν οι ομάδες στο ξενοδοχείο, αν θα κυκλοφορούσαν έξω, αν θα πρέπει να φοράνε μάσκα. Ήταν η πρώτη διεθνή διοργάνωση της FIBA, που μετά την τελευταία μέρα λοιπόν, που είχαμε μια εικόνα όλων αυτών που είχαν συμβεί, καθίσαμε και με τους ανθρώπους της FIBA και με τους ανθρώπους της FIBA Europe για να δούμε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε. Και πραγματικά πολλά από αυτά τα πράγματα που εμείς επισημάναμε στην Κύπρο ήρθαν και έγιναν πράξη στην Αθήνα στο Final Eight που έγινε του Basketball Champions League. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν τυχαία η ανάθεση της διοργάνωσης της FIBA στην Κύπρο. Γιατί ξέρουν ότι ότι είναι βέβαιοι μάλλον ότι οτιδήποτε και αν διοργανώσει η Κύπρος θα το φέρει σπέρας αφενός και αφετέρου θα προσπαθήσει να βρει ό,τι προβλήματα προκύψουν για να είναι οδηγός για τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Όπως και έγινε. Γι' αυτό πρέπει να στηρίζεται και το μπάσκετ στην Κύπρο, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και κάθε χρόνο αναλαμβάνονται διοργανώσεις. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι ακούγεται συνεχώς η Κύπρος, ότι συνεχώς αναλαμβάνει και βρίσκεται ενεργά στον μπασκετικό χάρτη της Ευρώπης. Μιας και αναφέρεσαι στη συνεργασία σου με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γλαδοσφαίρισης, πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία? Εγώ, όπως σου είπα και πιο πριν, εργάστηκα στην Κύπρο σε μια εταιρεία sports management του Χάρη του Παπαδόπουλου στη Λεμεσό για ένα χρόνο, όπου εκεί ήμουν συνεργάτηδα με τον τωρινό Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας, τον Άθα τον Αντωνίου.
Είχε περάσει και αυτός δίπλα μου εκεί ως συνεργάτης στα πάντινα. Είχαμε κάνει πολύ μεγάλες διοργανώσεις και στο εξωτερικό μαζί. Οπότε είδε ότι έχει μια τρελή δίπλα του, η οποία είναι μεν τρελή, παν τρελή, αλλά μάλλον κάτι κάνει καλά στη δουλειά της. Και όταν ανέλαβε ο Άθος τα νέα του καθήκοντα στην Ομοσπονδία, με κάλεσε και αρχικά μου είπε: Θέλω απλά να με βοηθήσει να κάνουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να αποκτήσουμε εμπειρία και μετά να έρχονται όπως και έρχονται οι διοργανώσεις με πολύ πιο μεγάλη ευκολία από τη FIBA. Γι' αυτό και τότε την πρώτη φορά που συνεργάστηκα είχα έρθει για σχεδόν 2 μήνες στην Κύπρο, και ώστε να έχω και πιο άμεση συνεργασία με τα παιδιά για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα βρούμε έναν τρόπο για να συνεργαστούμε πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Βέβαια από τότε, επειδή είναι τόσο καλά και τόσο έξυπνα και τόσο καλά καταρτισμένα όλα τα παιδιά στην Ομοσπονδία, και ο Ανδρέας ο Χρυσοφή και η Εύα Ιλιανίδου και η Ανθή και η Τάνια, πλέον δεν χρειάζεται να έρθω 2 μήνες πριν. Έρχομαι 10-15 μέρες, άντε 20 μέρες πιο πριν, αν είναι πολύ μεγαλύτερη η διοργάνωση, και δεν χρειάζεται να κάνουμε πλέον πολύ μεγάλη έτσι, προετοιμασία, γιατί επικοινωνούμε με τα μάτια, καταλαβαίνουμε κατευθείαν, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε και πώς να το λύσουμε. Οπότε έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μου. Το καλοκαίρι πάλι έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Μικρό Χωρών, το οποίο ανεβλήθηκε φέτος λόγω του κορονοϊού. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι. Ήδη αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες στον χώρο του μπάσκετ και όχι μόνο στην Ελλάδα που βρίσκομαι εγώ. Κάθε τρεις και λίγο αναβάλλονται παιχνίδια. Ενώ κάνουμε τεστ συνέχεια, δεν μπορείς να αποτρέψεις το ότι μπορεί κάποιος μέσα στη βδομάδα παίχτης, προπονητής, σταφ να κολλήσει κάτι. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Ακριβώς. Αλλά ας έρθουμε λίγο στα προκριματικά του Basketball Champions League. Είπες κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρώ αρκετά σημαντικά να τα αναφέρουμε. Τι ήταν αυτά λοιπόν, και σαν αυτές οι υποσημειώσεις που κρατήσατε από τη διοργάνωση και την μεταφέρατε στη FIBA για να γίνει και καλύτερη και η διοργάνωση της Αθήνας, που και εκεί ήσουν από ναι, τα... Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι κάποια, γνωρίζω ότι κάποια πράγματα του πρωτοκόλλου, του υγειονομικού πρωτοκόλλου, μεταφέρθηκαν εδώ στην Αθήνα διαφορετικά, όπως τα είχαμε πει εμείς εκεί, και αντιμετωπίστηκαν με διαφορετικό τρόπο εδώ. Ήταν, για παράδειγμα, ο τρόπος που γινόταν, θα ξεκινήσω από την αρχή, ο τρόπος που γινόντουσαν οι έλεγχοι των COVID test. Άλλαξε αυτό στην Αθήνα, στέλνονταν με email τα έλεγχα πριν έρθουν για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο γινόντουσαν οι θερμομετρήσεις. Στην Κύπρο ήταν διαφορετικά, στην Αθήνα έγιναν διαφορετικά. Ήταν ο τρόπος που κάθονταν οι ομάδες και με πόσα άτομα, για παράδειγμα, καθόντουσαν σε κάθε τραπέζι. Ήταν διαφορετικό στην Κύπρο, έγινε αλλιώς στην Αθήνα. Το πώς έμπαιναν οι ομάδες, για παράδειγμα, στο γήπεδο. Άλλαξε και αυτό από την Κύπρο. Ήταν κάποια βασικά πράγματα τα οποία δεν λειτουργούσαν καλά τις πρώτες μέρες στην Κύπρο και ήρθαν εδώ και τα θεωρήσαν ως δεδομένο ότι θα ξεκινήσουν έτσι. Δηλαδή, άνθρωποι της FIBA τα άκουσαν όλα αυτά, είδαν ότι πραγματικά υπήρξε κάποιο, ότι είχε κόλλημα και καθυστέρηση ως προς κάποια πράγματα στην Κύπρο, και για να μην γίνει κάτι αντίστοιχο και εδώ, άλλαξε. Πάντως, αυτό που παρατήρησα εγώ στο Basketball Champions League και στη δική σου παρουσία, για να το συνδέσω λίγο και με αυτά που λέγαμε νωρίτερα, θάβασα το γεγονός ότι ήσουν τόσες μέρες στην Κύπρο, τόσες μέρες έτρεχες στο γήπεδο, στα ξενοδοχεία, πίσω στο γήπεδο, με τις ομάδες, να τα έχουν όλα στην εντέλεια, και δεν σε είδα σε καμία στιγμή να κουράζεσαι, να σβήνεις. Ήσουν συνέχεια ενεργητική, όπως ήσουν από την πρώτη μέρα. Και βάζω και μια παρένθεση, μόνο μία στιγμή σε έπιασα σε ένα σημείο να κάθεσαι στο τραπέζι εκεί στη γωνία που είχατε, μάλλον για να φας ήσουν έτοιμη και κατέβασες λίγο το ρυθμό και κάποιος είδες και σου είπε κάτι και ήταν σαν να σου βάλανε, τι να πω, πετάχτηκα. Ναι, πετάχτηκες και συνέχισε όπως απίστευτο, πραγματικά αυτό δεν το έχω ξαναδεί.
Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα ταλέντο προς αυτό. Δηλαδή, εκεί που είμαι πτώμα, θέλω να καταρρεύσω. Αν πρέπει κάπου να βοηθήσω σε κάτι, κατευθείαν ξυπνάω, σηκώνομαι. Ακόμα και στον ύπνο μου, το μυαλό μου δεν κουράζεται 100%. Γιατί έχω το μυαλό μου στο κινητό. Μη τυχόν πάθει κάτι ο παίκτης μου, μη τυχόν πάθει κάποιος κάτι και δεν το ακούσω. Γενικά, είναι ο τρόπος που δουλεύω. Δεν ξέρω αν είναι απόλυτα 100% σωστό ή όχι, αλλά θέλω να έχω τον έλεγχο όλων των πραγμάτων. Δηλαδή θέλω να ξέρω από το τι θα ανέβει στο site μέχρι τι μπορεί να έγινε στην προπόνηση που δεν ήμουν εγώ και θα πρέπει να το ξέρω. Θέλω να ξέρω την πιο μικρή λεπτομέρεια. Αν και θα ακουστεί χαζό, γιατί δεν χρειάζεται να τα ξέρω κιόλα. Εγώ έχω μια ρόστερ, παιδιά. Θέλω να τα ξέρω όλα. Θέλω να έχω τον έλεγχο όλων των πραγμάτων. Δεν μ' αρέσει να μην ξέρω ή να μην ελέγχω το παραμικρό. Δεν είναι και αυτό σωστό, γιατί έτσι δείχνεις ότι δεν εμπιστεύεσαι τους συνεργάτες σου. Πραγματικά, τους εμπιστεύομαι 100%, αλλά αυτό που έχω είναι η εργασιομανία. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν είναι ότι δεν τους εμπιστεύομαι. Πραγματικά τους εμπιστεύομαι 100%, γιατί αυτό και είναι δίπλα μου. Αλλιώς δεν θα ήταν δίπλα μου στην εργάτη μου. Απλά έχω ένα κακό. Θέλω να ελέγχω τα πάντα. Είναι αυτό που λες. Θέλω να πάω στο ξενοδοχείο να δω αν είναι όλα καλά. Να πάω στο γήπεδο. Να πάω στα ποδητήρια. Να βγω έξω. Να δω τι security έχουν κάποιο πρόβλημα. Η τηλεόραση έχει κάποιο πρόβλημα. Τα λέντε έχουν κάποιο πρόβλημα. Θέλω να τα ελέγχω όλα. Δεν θέλω να κάθουν και να λέω είναι καλά. Εντάξει. Και αν δεν είναι καλά, δεν πειράζει. Θέλω να αποτρέψω αυτό το 1% λάθος, να το αποτρέψω. Και θέλω να είμαι από πάνω. Θέλω πραγματικά να ελέγχω τα πάντα. Φυσικά και κουράζομαι. Φυσικά και δεν είμαι πλέον μικρή. Αυτό λέω. Δηλαδή, έχουν περάσει και τα χρόνια. Και πρέπει λίγο κάπως αυτό να το περιορίσω. Γιατί δεν είμαι 25 χρονών και 26. Έχω περάσει. Έχουν περάσει τα χρονάκια μου. Και κάποια στιγμή πρέπει να πω Χριστινάκη. Λίγο ηρέμησε, ας δουλέψουν και λίγο οι νέοι. Προσπαθώ να το κάνω. Δεν το έχω πετύχει κατά 100%, αλλά είμαι σε καλό δρόμο. Δεν κάνω αυτά που έκανα, τα περισσότερα από αυτά που έκανα. Εντάξει, εσύ είδες μια καθημερινή Χριστίνα που είναι σε εγρήγορση, ναι, ναι. 24-24, όταν είναι σε μια διεθνή διοργάνωση. Εντάξει, εγώ, εγώ θα έλεγα ότι δεν νομίζω να είναι θέμα εμπιστοσύνη όπως θέλει και εσύ. Δεν είναι θέμα αν έχει εμπιστοσύνη ή όχι στα άτομα. Είναι το θέμα ότι θες να ξέρει το παραμικρό που γίνεται. Όχι να ξέρει, να είσαι ενήμερη πιο σωστά, να το πω έτσι. Αυτό. Να είμαι ενήμερη για να μπορέσω να προβλέψω κάποιο λάθος. Σε οτιδήποτε συμβεί, να έχει μια απάντηση. Να ξέρει τι γίνεται. Ακριβώς. Δεν θέλω να πάρει και να μου πει παρά 10 Χριστίνα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και να αγχωθώ πώς να το αντιμετωπίσω. Άλλοι θα το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, γιατί έχουμε και την εξυπνάδα, και την εξειδίκευση για να το κάνουμε και την εμπειρία. Αλλά γιατί να μην το ξέρουμε μισή ώρα πριν ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, για να είμαι και εγώ πιο χαλαρή στο να το αντιμετωπίσω. Γι' αυτό το κάνω. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη. Απλά θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Λοιπόν, από την περσινή σεζόν η FIBA έχει ξεκινήσει την καμπάνια Hair World, Hair Rules με στόχο την ενδυνάμωση της γυναίκας στον αθλητισμό. Πώς ήταν για σένα να εργάνεσαι σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, πετυχαίνοντας μάλιστα τους στόχους σου σε όλα αυτά τα χρόνια? Ξεκίνησα, όπως είπα πριν, πάρα πολύ δύσκολα. Είχα πολύ δύσκολη εμπειρία από τον Άρη. Στη συνέχεια λίγο ψιλοχαλάρωσαν τα πράγματα. Αλλά γενικά, όσο ανεβαίνουν οι γυναίκες, τόσο πιο πολύ πόλεμο δεχόμαστε. Αυτό δηλαδή το αντιμετώπισα και την τελευταία εβδομάδα, μόλις ανακοινώθηκε ότι είμαι η νέα πρόεδρος του Ιωνικού, ας πούμε, και αυτά. Είχα κάποια πικρόχολα σχόλια και υποτιμητικά, που πιστεύω ότι είναι λόγω του ότι είμαι γυναίκα, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να γίνουν. Έχω πολύ μεγαλύτερο βιογραφικό και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από αρκετούς άντρες που μπορεί να θέλουν ή να κάνουν την ίδια δουλειά με μένα. Μπορεί να μην έχω την ίδια εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση που κατέχω από πέρυσι, αλλά έχω τόσο μεγάλη εμπειρία στο οργανωτικό κομμάτι και σε διεθνείς διοργανώσεις και σε ομάδες και σε εθνικές ομάδες, που θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να σου κάνουν τέτοιο πόλεμο. Δυστυχώς, τις γυναίκες ακόμα δεν τις δεχόμαστε στον χώρο του αθλητισμού όπως δεχόμαστε τους άντρες. Δεν υπάρχει
δεν έχουν, ας πούμε, δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως αντιμετωπίζονται οι άντρες. Εγώ προσωπικά το καταλαβαίνω και από τις συναντήσεις που γίνονται και από τα meetings. Δεν μιλάω με τους συνεργάτες μου και με την ομάδα μου, μιλάω με όλους τους υπόλοιπους. Το αντιμετωπίζω γιατί σε βλέπουν κάπως διαφορετικά. Είναι πολύ σπουδαία η κίνηση αυτή της FIBA, γιατί με τον τρόπο αυτό δείχνει ότι αντιμετωπίζει και δέχεται τις γυναίκες στον αθλητισμό και πόσο μάλλον και σε κάποια σημαντικά πόστα στο χώρο του μπάσκετ, γιατί μιλάμε τώρα για τη FIBA. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες μπορούν να φέρουν εις πέρας οτιδήποτε και να τις ανατεθεί με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι θα το έκαναν οι άντρες, γιατί όπως και να το κάνουμε, οι γυναίκες έχουμε μεγαλύτερο ταλέντο στην οργάνωση, μεγαλύτερη υπομονή και επιμονή στο να γίνουν τα πράγματα. Και ίσως αυτός είναι και ο τρόπος που οι άντρες δεν μας πολυδέχονται, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια έξτρα ικανότητα προς αυτό. Εντάξει, δεν είναι όλοι άντρες, αναφέρομαι σε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Αυτό που σου ανέφερα και πιο πριν, ότι για τον τρόπο που δέχομαι κάποια υποτιμητικά σχόλια. Πιστεύω ότι πρέπει περισσότερες γυναίκες να έχουν πιο ενεργό ρόλο στον χώρο του αθλητισμού. Δεν πρέπει να τις βλέπουν υποτιμητικά, δεν πρέπει να τις βλέπουν ως γυναίκες, το τονίζω αυτό, γιατί όταν κάνεις μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι είσαι εδώ γιατί πρέπει να δεχτείς και κάποιο άλλο είδους σχόλια ή άλλες απρεπείς κινήσεις ως προς εσένα. Γιατί, okay, είμαστε σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, αλλά είμαστε γιατί θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι γιατί θέλουμε κάποιος να υποφεληθεί από μας για να μπορέσει να μας προωθήσει, να σου το πω ξεκάθαρα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς οι γυναίκες που ασχολούμαστε με το χώρο του αθλητισμού δεν πρέπει να υποκύπτουμε σε τέτοιου είδους ενέργειες, ούτε πρέπει να έχουμε αξιοπρέπεια, πρέπει να έχουμε δυναμισμό και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα στα ίδια και έτσι όπως ακριβώς τα αντιμετωπίζουμε και στη ζωή μας, για να μην δώσουμε το δικαίωμα σε κανένα να σκεφτεί ότι μπορεί να μας εκμεταλλευτεί με άλλους τρόπους για να μπορέσει να μας δώσει αυτό που μπορεί να μας ανήκει, που δικαιωματικά μπορεί να μας ανήκει, να αξίζουμε να βρισκόμαστε σε μια θέση. Αυτή είναι η συμβουλή μου ουσιαστικά και σε όλες τις κοπέλες που μου στέλνουν μηνύματα και στα social media ή με βρίσκουν και μιλάμε από κοντά. Εγώ αυτό που έχω να τις πω είναι ότι πρέπει να έχουν πάνω απ' όλα αξιοπρέπεια, να τα βλέπουν όλα με πονηριά, να μην δέχονται κάτι το οποίο δεν θα το δεχόντουσαν, γιατί έτσι, Αντώνη, να ξέρεις ότι όταν αντιμετωπίζεις έτσι έναν άντρα, ο άντρας αυτός δεν θα μπει στη διαδικασία να σκεφτεί άλλα πράγματα ή να σου προτείνει άλλα πράγματα, γιατί θα δει ότι πραγματικά πατάς γερά στα πόδια σου, ότι ξέρεις τι σου γίνεται, ότι έχεις τις γνώσεις που αξίζει να έχεις για να κάνεις μια δουλειά και ότι δεν είσαι πρόθυμη να κάνεις άλλα πράγματα για να μπορέσεις να βρεθείς σε κάποια συγκεκριμένη θέση. Εγώ γενικά είμαι πάρα πολύ αυστηρή ως προς αυτό το κομμάτι. Ήμουν από την αρχή πάρα πολύ αυστηρή ως προς αυτό το κομμάτι. Και έτσι έδωσα νομίζω τις απαντήσεις σε όλους όσους με περιτριγύριζαν και ήξερα ότι η σχέση του είναι για τη δουλειά. Κάνει μόνο για δουλειά. Θέλεις να της αναθέσεις κάτι, θα στο φέρεις πέρα. Δεν έμπαινα στη διαδικασία, ούτε έκανα πολύ παρέα με ανθρώπους του χώρου μου για να δώσω δικαιώματα για παραπάνω πράγματα. Αλλά κυρίως πρέπει να είμαστε έξυπνες στο πώς θα αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις. Όλες τις καταστάσεις με μέτρο. Πρέπει να υπάρχει ένα τείχος το οποίο θα σε χωρίζει από κάποιους ανθρώπους που είναι ανώτεροι σου για αρχή, είτε σε βλέπουν διαφορετικά. Πρέπει να τους δώσεις να καταλάβουν ότι εδώ είμαστε για μια δουλειά και για αυτή τη δουλειά φυσικά να με ενοχλήσουν όσο θέλουν. Ακριβώς. Νομίζω η λέξη κλειδί, μάλλον η πρόταση κλειδί που είπες και σε αυτήν προσπαθώ και βαδίζω και εγώ σαν Αντώνης όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι κοιτάζουμε όλο τον κόσμο, είτε άντρας είτε γυναίκας, ως ίσο και ως άνθρωπο, τίποτα άλλο. Δεν διαχωρίζουμε, ακριβώς. Οπότε κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θα πρέπει να γίνεται κανένας διαχωρισμός. Δεν θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός. Εάν αξίζεις, αν έχεις τις σπουδές, αν έχεις τις γνώσεις, αν έχεις τη μόρφωση
να αντιμετωπίσει ή να βρεθεί σε μια δουλειά, δεν χρειάζεται να χάσει τη δουλειά γιατί είσαι γυναίκα, για παράδειγμα, και να την πάρει κάποιο άλλο που μπορεί απλά να είναι άντρα. Το αντιμετωπίζουμε. Εγώ το αντιμετώπισα πάρα πολύ στη δουλειά μου. Δηλαδή, εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω δουλειά όταν επέστρεψα στην Ελλάδα και την Αθήνα. Δυσκολεύτηκα για 2 χρόνια ουσιαστικά για να μπορέσω να βρω μια δουλειά και να ξαναμπω ενεργά στο χώρο του μπάσκετ. Δεν ξέρω τους λόγους που γινόταν αυτό. Αλλά με το που μπήκα, απέδειξα βήμα-βήμα και χρονιά-χρονιά, γιατί ανέβαινα. Ξεκίνησα από γραφείο τύπου, έγινα τη manager, έγινα GM. Εντάξει, ως GM με αντιμετωπίζω, δεν θα σου πω τώρα το ρόλο μου ως πρόεδρος, δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανα ως GM. Απλά τώρα έχω την τελική απόφαση για κάποια άλλα διαδικαστικά εντελώς θέματα. Δεν έχει να κάνει κάτι με αυτό. Φυσικά είμαι γενική διευθύντρια στην ομάδα. Αλλά αυτό ούτε μας χαρίζεται, ούτε γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει κάποιος, είτε είναι κοπέλα είτε είναι άντρας, να πει: OK, εγώ θα γίνω κατευθείαν γενική διευθύντρια. Δεν θα γίνει ποτέ. Ή θα γίνει γιατί έχεις τον μπαμπά σου, έχεις τη μαμά σου, έχεις τον αδερφό σου που είναι κάπου εκεί και θα σε βάλει για να μπορέσει να έχει κάποιο δικό του άνθρωπο. Ή εντάξει, OK, γίνεται και αυτό. Αλλά για να μην έχεις σε καμία σχέση με το χώρο και να μπεις ξαφνικά και να γίνεις γενικός διευθυντής, παιδιά, πιστέψτε με, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και καλό είναι να μην γίνει. Θα πρέπει να ξεκινάμε από όλες τις βαθμίδες. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα ως εθελόντρια. Από εθελόντρια μου δόθηκε μια άλλη δουλειά part-time στον χώρο του μπάσκετ, ως διερμηνέα. Από διερμηνέα έγινα γραφείο τύπου σε ομάδα. Από γραφείο τύπου έγινα team manager, από team manager έγινα GM. Θέλω να σου πω ότι πέρασα από όλα τα στάδια. Οπότε, αυτή τη στιγμή έχω και καλύτερο έλεγχο και βοηθάω και πιο πολύ και στα παιδιά που κάνουν τις αντίστοιχες δουλειές που έκανα και εγώ. Γι' αυτό και μπορούμε και είμαστε πολύ δεμένο σύνολο, γιατί μπορώ να προβλέψω κάτι που πρέπει να γίνει και μπορεί ο συνεργάτης μου να μην το έχει σκεφτεί ή κάτι που ο συνεργάτης μου να μην το έχει σκεφτεί ή να μου το πει και εγώ να κρίνω ότι ναι, κάντο. Έχω αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό πρέπει σιγά-σιγά να χτίζουμε βήμα-βήμα αυτό που κάνουμε, αφιερώνοντας φυσικά πάρα πολύ χρόνο από την προσωπική μας ζωή. Εγώ ουσιαστικά έχω αφιερωθεί στη δουλειά μου, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Μου λένε πώς τα κατάφερε. Εγώ είχα να πάω διακοπές, πήγα φέτος διακοπές, που λόγω του COVID δεν είχα δουλειά, που είχα ακυρωθεί όλα και έκανα διακοπές μετά από 10-15 χρόνια. Ούτε θυμόμουν από πότε είχα να πάω κάπου διακοπές για μια εβδομάδα. Δεν μου είχε ξανασυμβεί, δεν ήξερα πώς ήταν. Αλλά δεν γίνεται τίποτα να τα αφήνουμε στην τύχη. Πρέπει να το κυνηγάμε, εφόσον το αγαπάμε, και να παλεύουμε γι' αυτό. Γιατί σε όλους και σε μένα. Και εγώ είχα κακοτυχίες και εγώ ήθελα να κάνω κάποια πράγματα που δεν γινόταν να τα κάνω. Τα κυνήγησα. Έκανα εκπαιδεύσεις μόνη μου. Έφευγα στο εξωτερικό με δικά μου έξοδα. Έβλεπα πράγματα στις διοργανώσεις που κάποιοι άλλοι δεν τα έβλεπαν. Γιατί όσο δούλευα, μάζευα τα χρήματα και πήγαινα και τα έδινα εκεί για να μπορέσω εγώ να γίνω καλύτερη. Μην περιμένουμε από τους άλλους να μας τα κάνουν όλα. Πρέπει και εμείς να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Και πρέπει να κυνηγάμε αυτό που αγαπάμε. Και πραγματικά, εάν το κυνηγάμε και το κυνηγάμε με τον σωστό τρόπο, σίγουρα αυτό θα πετύχει. Πολύ καλή η τοποθέτησή σου. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμος θα παρακολουθήσει την εκπομπή μας για να ακούσει πράγματα για τον Ιωνικό. Η ομάδα η οποία φέτος... Επιτέλους μπαίνουμε στο σπίτι μας. Αυτό έχω να πω. Από εκεί ξεκινάω. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία την περασμένη χρονιά. Πηγαίνω ερχόμασταν σε άλλο γήπεδο για παιχνίδια και αυτά. Σύντομα θα είμαστε στο δικό μας στο σπίτι. Βοηθάει προσωπικά πάρα πολύ δήμαρχος, η διοίκηση, ο ερασιτέχνης Ιωνικός. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φέτος η ομάδα δεν είναι στο επίπεδο που θα ήθελε μελλοντικά να είναι και λόγω της κατάστασης που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, έχουμε ένα νεανικό σύνολο παιδιών. Το budget μας δεν είναι πολύ ψηλό, είναι αυτό που μπορούμε να αντέξουμε βάσει των συνθηκών, το ότι δεν έχουμε πολλούς χορηγούς, το ότι δεν θα έχουμε εισιτήρια φέτος, το ότι δεν έχουμε εισιτήρια διαρκείας, όλα αυτά. Οπότε ο σχεδιασμός ξεκίνησε και έγινε βάσει όσων μπορούμε να καλύψουμε και να είμαστε συνεπείς όλες μας τις υποχρεώσεις, τις οικονομικές υποχρεώσεις, να έχουμε ένα υγιές σωματείο, να πληρώνονται όλοι στην ώρα τους. Και φυσικά αυτός που είναι ο στόχος του Ιωνικού φέτος και ο μελλοντικός στόχος και σκοπός
είναι να δημιουργήσουμε παιδιά, νέα παιδιά, Έλληνες και ξένους, ώστε να αγωνιστούν και να δείξουν το ταλέντο τους, να τους δοθεί αρκετός χρόνος συμμετοχής, ώστε να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να ανέβουν σιγά-σιγά βαθμίδες. Δηλαδή, ο Ιωνικός φέτος αποτελείται από νεανικά παιδιά, που τους δίνεται χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή τους. Ευελπιστούμε να θελήσουν και άλλοι Έλληνες νεαροί να έρθουν κοντά μας, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής από ό,τι έχουν, από όσο θα έχουν σε μεγαλύτερες ομάδες. Έχουμε επενδύσει σε μηχανήματα προπονητικού χαρακτήρα, δηλαδή είμαστε από τις λίγες ομάδες στην Ελλάδα που έχουμε πάρει, έχουμε εφοδιαστεί με το λεγόμενο GAN, είναι το, αυτό που βοηθάει πάρα πολύ τους νέους αθλητές να μάθουν να σουτάρουν, να κάνουν διάφορες ασκήσεις και αυτά, εντάξει, δεν είμαι προπονητής για να τα πω πιο συγκεκριμένα και πιο εξειδικευμένα. Αλλά θέλω να πω ότι δίνεται μια πολύ μεγάλη βάση στα νέα παιδιά και σε Έλληνες και ξένους, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο το οποίο θα γουστάρει να παίζει για την ομάδα, για τους συμπαίκτες τους, για τους εαυτούς τους, και θα είμαστε ανταγωνιστικοί, και φυσικά στόχος μας είναι η παραμονή στην κατηγορία. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε και σύντομα, δηλαδή να φανεί αυτό σύντομα. Και από εκεί και πέρα να χτίσουμε κάτι υγιές, κάτι όμορφο και κάτι που θα το χαίρεται και ο κόσμος του Ιωνικού, αλλά γενικότερα και ο μπασκετικός κόσμος να το βλέπει. Πάντως, το πρώτο δείγμα στην πρώτη αγωνιστική ήταν άκρος θετικό, θα έλεγα, απέναντι σε μια πολύ πιο δυνατή ομάδα και πολύ πιο έτοιμη κιόλας από εσάς. Ήσασταν κοντά στο παιχνίδι. Το χάσαμε. Τότε ρωτηθήκαμε. Το τέλος. Δεν αντέξαμε. Εντάξει. Θα θέλαμε ένα-δύο παίκτες ακόμα. Πήραμε τον έναν. Περιμένουμε και τον δεύτερο. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, έτσι ώστε στο επόμενο διάστημα να είμαστε και ακόμη πιο ανταγωνιστικοί. Γι' αυτό ουσιαστικά και δουλεύουμε. Δεν θέλουμε. Είναι αυτό που λέτε, ότι αγωνιζόμασταν με την ΑΕΚ, αλλά κοιτάξαμε την ΑΕΚ στα ίσια. Αυτό και μόνο, παρά την ήττα, εμένα πραγματικά και ως Χριστίνα και ως μέλος της διοίκησης του Ιωνικού, με κάνει πραγματικά χαρούμενη, γιατί έβλεπα τα παιδιά να παλεύουν για την κάθε φάση. Και είναι αυτός ακριβώς ο στόχος που σου είπα και πριν. Να παλεύουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να δημιουργούμε ανθρώπους που πραγματικά θα είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ και να βγάζουμε υγεία προς τα έξω. Γιατί δεν έχει καλή φήμη το μπάσκετ γενικότερα. Και θέλουμε αυτό φέτος να το εξελίξουμε. Δηλαδή να έχουμε ένα υγιές σωματείο που θα πληρώνονται όλοι στην ώρα τους, που θα είναι χαρούμενοι και το μόνο που θα έχουν να σκέφτονται είναι το πώς θα παίζουν μπάσκετ και το πώς θα γίνονται καλύτεροι. Ουσιαστικά αυτός είναι και ο στόχος ενός παίκτη, ενός αθλητή γενικότερα. Ακριβώς, πολύ σωστά. Λοιπόν, Χριστίνα, εγώ έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις ή κάτι άλλο. Όχι. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Δεν σε δυσκόλεψα. Καλύφθηκαν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την παρουσίαση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ. Να πω τον κόσμο να προσέχει, να είναι ασφαλής, να μένουν μακριά από οτιδήποτε μπορεί να κινδυνεύουν και αργά ή γρήγορα θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό και θα είμαστε, πιστεύω, όπως ήμασταν και πριν. Και να σε δούμε και το καλοκαίρι κανονικά στη Κύπρο. Φυσικά, και πριν το καλοκαίρι θα έρθω. Ως επισκέπτρια θα έρθω κάποια στιγμή. Όποτε θέλεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και πάλι. Αυτή ήταν λοιπόν η σκέτζιου και η εκπομπή Full Court Cast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να μείνετε ασφαλείς και να περνάτε όλοι καλά.